Κυκλοφόρησε το καινούργιο σας βιβλίο με θέμα τον Σπινόζα και τον Βίτκενστάιν και θα θέλω να μου μιλήσετε λίγο περί τίνος πρόκειται. Η ερώτηση μοιάζει απλή. Στην ουσία είναι δύσκολη η απάντηση. Δύο λόγια. Πρόκειται για δύο συγγραφείς σταθμούς στην ιστορία της φιλοσοφίας, οι οποίοι ο καθένας στην εποχή του και με τον τρόπο του αντιτίθενται στο φονταμενταλισμό κάθε είδους. Και άρα το επιχείρημα που συναρτάται, αν τους βάλεις μαζί να συζητήσουν, και αυτό που βγαίνει, δεν αφορά μόνο την ιστορία της φιλοσοφίας, ξέρω εγώ, τη φιλοσοφία ορίστως, αλλά αφορά πολύ συγκεκριμένα το παρόν μας. Η ανάγνωση ενός τέτοιου βιβλίου είναι φυσικά δύσκολη, αλλά ο καθένας που όντως ενδιαφέρεται να καταλάβει τις βαθύτερες αιτίες που δημιουργεί το φονταμενταλισμός και πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις, θα βρεις τους δύο αυτούς φιλοσόφους παρηγοριά και βοήθεια. Και εδώ είναι το εξής, επειδή κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι ότι η φιλοσοφία είναι συνδεδεμένη με την πράξη, ότι είναι μια πράξη. Βεβαίως. Τι είδους πράξη είναι η φιλοσοφία και πώς συνδέεται με την πολιτική? Η πράξη είναι, η φιλοσοφία θεωρείται θεωρία. Αυτό που προσπαθώ να πω ότι και για τους δύο, Βίτκενστάιν και Σπινόζα, όπως τουλάχιστον τους διαβάζω, η φιλοσοφία είναι πολύ περισσότερο δραστηριότητα ή πράξη, όπως λες. Δραστηριότητα ή πράξη διευκρινιστική. Διευκρινιστική σημαίνει να ξεκαθαρίσουμε νέφη από τα ως προς τα ζητήματα και τα ερωτήματα που μας αφορούν άμεσα, διότι αν ξεκαθαρίσουμε αυτά τα νέφη, μπορούμε τα πραγματικά διακυβεύματα της ζωής και όχι τα φαντασιακά να τα αντιμετωπίσουμε με σωστότερους και αποτελεσματικότερους όρους. Άρα η φιλοσοφία δεν δίνει κατηγορηματικές απαντήσεις. Ούτε η πολιτική θεωρία, για να το βάλω ακόμα. Δεν μπορεί, παρά τα όσα τίνονται διάφοροι φιλόσοφοι ακριβώς, η φιλοσοφία είναι αδύνατον να διώσει οριστικές κατηγορηματικές απαντήσεις. Κάθε εποχή δηλαδή δίνει κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Κάθε εποχή προσπαθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Προσπαθεί, σωστά. Αλλά μένοντας σε αυτό το επίπεδο μόνο, χάνουμε την ουσία της, νομίζω. Δεν είναι οι απαντήσεις το ερώτημα, είναι η δραστηριότητα διευκρίνησης που επιτυγχάνει. Ας πούμε, όταν ο Καντ μιλάει τι είναι διαφωτισμός, μιλάει στην εποχή του για τον διαφωτισμό και για τα διακυβεύματα εκείνης της εποχής. Δεν είναι να φτιάξουμε μια γενική θεωρία περί διαφωτισμού όπως πήραν άλλοι και το κατέλαβαν άλλοι. Άρα κάθε εποχή ορίζει τη θεωρία της και την πράξη της. Μπράβο. Και γι' αυτό επαναλαμβάνεται το εγχείρημα το φιλοσοφικό, επαναλαμβάνεται από εποχή σε εποχή, διότι κάποιοι προσπαθούν να βρουν δια της φιλοσοφίας την τελική απάντηση και να ησυχάσουν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της φιλοσοφίας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διευκρινίσουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, ας πούμε, που διακυβεύονται κάθε φορά. Και επομένως αυτό αφορά και το μαρξισμό. Γιατί είναι, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και μια ιστορία η οποία έχει γίνει δόγμα, η οποία σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη, σε άλλοι έχουν μείνει κολλημένοι σε αποφάσεις και θεωρίες της δεκαετίας του 20, άρα σήμερα τι είναι μαρξισμός? Ακριβώς αυτό, δηλαδή από εδώ θα έλεγα ότι μαρξισμός σήμερα θα μπορούσε να είναι από μια σκοπιά προσβλέπει στον κομμουνιστικό ορίζοντα, σταθερά, θα είναι μαρξισμός, θα ήταν η προσπάθεια διευκρίνησης των πραγματικών διακυβευμάτων και των πραγματικών προβλημάτων στους όρους που κάθε τέτοιο διακύβευμα απαιτεί κάθε φορά. Και άρα οι όροι που απαιτεί η αντιμετώπιση κάθε διακυβεύματος είναι και ξεκαθάρισμα ενιών, είναι και ξεκαθάρισμα συνδέσεων μεταξύ ενιών, είναι με μια έννοια θεωρητική δουλειά, αλλά θεωρητική πρακτική δουλειά. Και το κάνει για αυτόν τον σκοπό. Άρα αφορά και θεμελιώδεις έννοιες, όπως είναι εργατική τάξη, τι σημαίνει εργατική εξουσία σήμερα, τι σημαίνει εξουσία. Απολύτως. Εξουσία, τάξη, όλα αυτά θέλουν ξαναδιάβασμα. Για να το πετύχεις αυτό το ξαναδιάβασμα, ωστόσο, δεν είναι να τα δεις απλώς εμπειρικά, είναι να μπλέξεις και στα φιλοσοφικά ερωτήματα που παραδοσιακά τίθενται γύρω από αυτές τις έννοιες και να ξεκαθαρίσεις και δυνατόν και αυτά. Άρα το βιβλίο σας απευθύνεται και στους σημερινούς αριστερούς ακτιβιστές. Απολύτως. Ιδανικά, ναι. Αν ταλαιπωρηθούν να το διαβάσουν, ναι. Πιστεύω ότι θα τους αρέσει. Θα αισθανθούν την απεύθυνση. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους επιλογές, μπορεί να μην ταυτίζονται με τις δικές σας. Βεβαίως. Γιατί ακριβώς προσπαθεί να ξεκαθαρίσει έννοιες. Κάποιος που θα του αρέσει, ας πούμε, μια τέτοια προσέγγιση, θα ξεκαθαρίσει κάποιες έννοιες. Κάποιος θα διαφωνήσει με τα ξεκαθαρίσματα και θα κοιτάξει κάτι άλλο. Και αυτό μες στο παιχνίδι είναι και πολύ καλό.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.